Λοιπόν, κύριε Νταλιάνη, εδώ όση ώρα είμαστε λίγο και τα λέμε off, μου λέγατε ότι τον ρώτησα για παραγγελιά. Αν έχει μια παραγγελιά τραγούδι, να ρίξουμε για να μπούμε εδώ, να τον υποδεχτώ. Μου λέει Ελεονόρα Ζουγανέλη. Λοιπόν, Ελεονόρα Ζουγανέλη, που είστε νονός της. Εγώ αυτό εδώ δεν το ήξερα, δεν το είχα ξανακούσει ποτέ. Έτσι, η Ελεονόρα με το Γιάννη το Ζουγανέλη είχαμε γνωριστεί παλιά στα χρόνια του Αχμαρία. Ναι. Το περίφημο καφέ θέατρο. Όπου εκεί λοιπόν, πηγαίνοντας σε ένα ταξίδι στη Γερμανία, μου λέει, δεν είχα γνωρίσει ακόμα, ήταν μόλις είχε γεννηθεί η Ελεονόρα, ήταν αναβαφτιστή. Λέει, γυρνώντας από τη Γερμανία, είχαμε πάει σε ένα φεστιβάλ στη Βόνη, μου λέει, θα βαφτίζω την κόρη μου. Λέω, πώς θα την πεις? Ελεονόρα, το αγαπημένο μου όνομα. Θες να γίνεις νονός, μου λέει. Με τα χαράς. Είχε ήδη μια άλλη νονά. Ναι. Και στον Άγιο Νικόλαο Αχανών, όπου βαφτίστηκε, έκλαιγε και την πήρα στην αγκαλιά μου και στην πραγματικότητα σταμάτησε να κλαίει. Εκεί τη γνώρισα, μέσα στην εκκλησία. Έτσι. Βέβαια, επειδή το Γιάννη τον ξέρω κι εγώ πολλά χρόνια και την πορεία της Ελεονόρας είχε μια μεγάλη γνώση, γιατί προφανώς το κορίτσι φαινόταν ότι θα είχε μια φοβερή καριέρα. Ήταν απίστευτο. Στην πορεία. Από μωρό τραγουδούσε κάρφωνη τη ζωή, είχαμε μείνει. Έτσι ακριβώς. Βέβαια είναι και η μαμά. Βέβαια. Η οποία έχει φωνάρα. Έχει και αρκετά από τη χρειά τη Ισιδώρας. Ναι, τη Ισιδώρας.